Καλά τα είπε ο γιατρός, του σώματος και της ψυχής. Έκανε το ζόρι λιγότερο της σκηνής. Θα ήθελα να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας γύρω από την φωτογραφία, την τέχνη, αλλά και την αναζήτηση, στην ουσία της αναζήτησης του καθενός μας. Θα έλεγα ότι υπάρχει πολλής δρόμος για να πούμε ότι η τέχνη προσφέρει ανταλλάγματα, προσφέρει καρπούς σε όλους εμάς. Υπάρχει μια φράση του Φερνάντο Πεσόα που λέει το εξής: για να υπάρχει τέχνη σημαίνει ότι δεν υπάρχει η ζωή ως ένας τελικός αποδέκτης όλων αυτών των οποίων έχουμε ανάγκη. Μια, θα έλεγα, υπερβολική τοποθέτηση. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι ακραία τοποθέτηση, αλλά περιέχει αλήθειες. Θα ήθελα να σας πω ότι για να κάνουμε αυτό το ταξίδι θα πάμε αρκετά πίσω στον χρόνο. Φανταστείτε ότι είμαστε χιλιάδες χρόνια πριν, βρισκόμαστε σε μια παρέα ανθρωπόμορφων πυθίκων και τους παρατηρούμε να γεματίζουν μετά το κυνήγι. Ξαφνικά και αναπάντεχα μια άλλη παρέα έρχεται προς τη μεριά τους απειλητικά και διεκδικώντας στο γεύμα. Αμέσως αρχίζει ένας δυνατός καυγάς, αρχίζει μια μάχη, όπως κάνουν οι συμμορίες όταν μυρίζονται κέρδος. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με την αίσθηση ενός κλειστού ουρανού, χωρίς Θεό, με μόνο οδηγό την αισθηκτόδη επιβίωση και το φόβο. Ξυπνάνε μια μέρα και αυτό που βλέπουν είναι ένας μονόλιθος αρκετών μέτρων. Εκστασιασμένοι σχεδόν και φοβισμένοι, τον αγκαλιάζουν γύρω-γύρω, κραυγάζοντας, ουρλιάζοντας, χαϊδεύοντάς τον σαν να επρόκειτο για ένα Θεό. Ο μονόλιθος αυτός θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει το λόγο. Την αποκάλυψη δηλαδή μιας γνώσης που απομηχανοποιεί τον άνθρωπο και την, θα έλεγα, σχέση του με τα πράγματα. Κάποιοι ίσως κατάλαβαν ότι η ιστορία που σας περιγράφω είναι η αρχική σκηνή από την ταινία του Stanley Kubrick «Η Οδύσσια του Διαστήματος» 2001. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που κατάφερε να απαλλαγεί από τα ένστικτα που τον καθήλωναν σε μια δουλική σχέση με τις πάγιες ανάγκες του, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα αισθηκτόδης επιβίωση και ο φόβος που γεννούσε το μυστήριο και το αναπάντεχο και το ανερμήνευτο της ζωής, μετατράπηκε σε ενσυνείδητη δημιουργική πράξη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εξέφρασε μια νομοτέλεια που διέπει τα πράγματα, βλέπει επιστήμη, την ανάπτυξη μιας κοσμοθεωρίας που οδηγούσε αναπόφευκτα στη φιλοσοφία ή στη θρησκεία και τη μαγική αποκαλυπτική σχέση το έργο τέχνης. Σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταθώ. Σε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε εδώ, από τα βάθη ενός σπηλαίου στην Αργεντινή, παρατηρούμε την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να καταφέρει να αποτυπώσει το είδωλό του με έναν τέτοιο τρόπο που το μέσα να καθρεφτίζεται στο έξω και η απόσταση να μηδενίζεται. Αυτή η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια πολύ σημαντική. Είναι μια προσπάθεια που ουσιαστικά είναι η πρώτη στην ιστορία της τέχνης. Αυτά που παρατηρούμε είναι τα έργα των πρωτοπόρων, των μαγκελάνων θα λέγαμε της τέχνης. Αυτοί μας έφεραν σε ένα τέτοιο σημείο να πούμε ότι μερικοί από εμάς ότι αυτή η πρώτη προσπάθεια είναι η αρχή και το τέλος της τέχνης. Εννοώντας ότι όλοι εμείς εκ των υστέρων ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να αναπαράγουμε την ίδια ακριβώς ανάγκη.
να εκφράσουμε αυτό που δεν μπορεί να εκφραστεί. Ενώ η επιστήμη είναι βηματική και επαγωγική, η τέχνη είναι αλματώδης, μυστική και αποκαλυπτική. Ενώ στην επιστήμη πηγαίνεις βήμα προς βήμα και κάθε νέα γνώση προστίθεται στην παλαιά, που είναι καθαρή και αδιάψευστη, η τέχνη τρέφεται από τα ίδια αναπάντητα και θα έλεγα προαιώνια ερωτήματα. Θάνατο, έρωτα, αγάπη. Μέσα από την τέχνη μπορείς να φτιάξεις ένα κόσμο με τα ίδια υλικά που φτιάχνεται και ο μεγάλος κόσμος. Βία, χαρά, πόλεμος, ειδονή, απελπισία, πίστη, ελπίδα. Με την αφοσίωση ενός εργάτη που δεν κάνει τίποτα άλλο αλλά να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση χωρίς βεβαιότητες και αγγυλώσεις, έτσι όπως συμβαίνει στην ίδια τη ζωή. Ο Χάιζενμπεργκ, αυτός ο σπουδαίος επιστήμονας και φιλόσοφος, μας απέδειξε ουσιαστικά με την αρχή της αβεβαιότητας ότι τίποτα, μα τίποτα, στη ζωή δεν μπορεί να περιγραφεί επακριβώς. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε τι μπορεί να περιγραφεί κατά συνθήκη προσεγγιστικά, θα έλεγα. Αυτή η συμφιλίωση με την αβεβαιότητα είναι απελευθερωτική. Έτσι λοιπόν ο καλλιτέχνης δεν προσπαθεί να εξηγήσει μέσα από δόγματα αμένες θεωρίες βεβαιότητες, αλλά προκειμένου να εκφράσει το σύνολο της ζωής και όχι να το εξηγήσει, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό οργανισμό, το έργο τέχνης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η τέχνη δεν αναπαράγει αυτό που κοιτάζουμε. Ο Βασίλη Καντίσκι, ένας σπουδαίος θεωρητικός, ζωγράφος, που προσέφερε τα μέγιστα στο μοντερνισμό, μας λέει ότι όλες οι μέθοδοι είναι ιερές, αρκεί να είναι εσωτερικά αναγκαίες. Απ' την άλλη, όλες οι μέθοδοι είναι αμαρτωλές, αν δεν δικαιολογούνται από μια εσωτερική αναγκαιότητα. Είναι φανερό ότι βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο που δεν υπηρετεί κάποιο ιδεώδες, αλλά προσπαθεί και ψάχνει λυσαλέα, θα έλεγα, την προσωπική του αλήθεια. Το να μάθει κανείς να βλέπει είναι μια οργανική χαρά. Όταν το βλέμμα αγκαλιάζει τα πράγματα, αυτά αποκαλύπτονται. Το πρόβλημα είναι ότι καταναλώνουμε τις εικόνες με συμφέρον, έχοντας μια πλημμύρα κατασκευασμένων εικόνων που είναι η προκατάληψη για το μυαλό. Ξεχνάμε όμως ότι κάθε μέρα γινόμαστε εικονολήπτες μιας θαυματουργίας που καλό είναι να την αφήσουμε να μας αποκαλύψει τους μυστικούς μηχανισμούς της. Αυτή εδώ είναι μια ζωγραφιά του Βασίλη Καντίσκι στα 1912. Είναι φανερό ότι το πραγματικό συνδιαλέγεται με μια υπερεαλιστική θέαση της ζωής. Θα έλεγα ότι ο περισσότερος κόσμος, όταν ξεκινά να δει ένα έργο τέχνης, προσπαθεί να έχει κάποιους λογικούς συνειρμούς που να το αποδώσουν ένα νόημα. Κάτι σαν δεκανίκια για να πατήσει καλύτερα στην εικόνα. Έτσι κλείνεται μέσα στο κλουβί της λογικής. Θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Θα πρέπει να εθιστούμε στην πραγματικότητα η οποία είναι ασύλληπτη και για να τη συναντήσουμε δεν υπάρχει κεντρική είσοδος. Θα έλεγα ότι το φως πέφτει από παντού και το θαύμα γίνεται ορατό αρκεί να υπάρχει αυτός ο ένας για να την κατοικήσει. Ο καθένας πρέπει να βρει τον τρόπο του. Ένα τρόπο έτσι ώστε να μην φθαρεί στα ίδια του τα υπάρχοντα. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία του Μπαγιάρντ στα 1840. 14 χρόνια μόλις από την εφεύρεση της φωτογραφίας. Ο φωτογράφος αυτός ουσιαστικά κάνει ένα αυτοπορτρέτο. Σκηνοθετεί δήθεν ένα φωτογράφο,
ο οποίος αυτοκτονεί γιατί η τεχνική του δεν είχε ανταπόκριση από το κοινό. Το πρόβλημα είναι ότι σας δείχνω αυτή την εικόνα. Τι έχετε να πείτε πριν ακούσετε αυτό που σας είπα? Θα δείτε την εικόνα με τον ίδιο τρόπο ή διαφορετικά? Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη φωτογραφία είναι η ανάγνωσή της. Η φωτογραφία, όπως και κάθε τέχνη, μιλάει με ψέματα. Όμως αυτά τα ψέματα, όπως και οι μύθοι στις ανθρώπινες κοινωνίες, τις κουβαλούν ως κόρη οφθαλμού. Μιλάνε για τις μεγάλες αλήθειες. Μια φωτογραφία δεν μπορεί να αφηγηθεί. Σε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου πρέπει να τα πει όλα. Είναι αποκομμένη από τη ροή του χρόνου. Και όπως σε ένα κείμενο, αν απομονώσεις μια φράση, τότε παραποιείς το σύνολο, έτσι και στη φωτογραφία, αν αρκεστείς στα δεδομένα της στιγμής, σε μια λογική τέτοια, στη σημειολογία της, τότε το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλεις μπορεί να είναι παραπλανητικό. Η φωτογραφία είναι μια μάγισσα και μάλιστα μαρμαρωμένη. Πριν από ένα περίπου αιώνα, ο Μεχόλη Νάγκη, ένας σπουδαίος θεωρητικός φωτογραφίας και καλός φωτογράφος, επινόησε το νέο όραμα. Αυτή είναι μια φωτογραφία που βλέπουμε, του Μεχόλη Νάγκη. Πιστεύοντας ότι η φωτογραφία θα μπορούσε να δει τον έξω κόσμο με ένα εντελώς νέο τρόπο που το φυσικό μάτι δεν θα μπορούσε. Και αυτό είναι αλήθεια. Το μάτι της φωτογραφικής μας μηχανής μπορεί να αποτυπώσει στιγμές που το φυσικό μάτι αδυνατεί. Ακούγεται ελκυστικό, γοητευτικό, ως μια επέκταση του βλέμματος. Παρ' όλα αυτά, είναι πηγή πολλαπλών προβλημάτων. Από τη στιγμή που θα φύγετε από το σπίτι σας, μέχρι να πάτε στη δουλειά σας, εκατοντάδες εικόνες σας γνέφουν ως άλλες σιρήνες, σας τραβούν από το μανίκι και σας διεκδικούν να σας κρατήσουν ο μύρος τους. Η μία σου ζητάει να αγοράσεις, η άλλη σου υπόσχεται τα ταξίδια, η άλλη διασκέδαση, η άλλη την ψήφο σου ζητάει και ούτω καθεξής. Η επικράτεια της εικόνας σήμερα είναι ολοκληρωτική. Θα έλεγα ότι ο αναλφάβητος των λέξεων δεν υπάρχει σήμερα, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Υπάρχει ο αναλφάβητος των εικόνων. Τα πάντα γύρω από μας κινούνται με άξονα το χρήμα. Το χρηματιστήριο της τέχνης είναι από τα πιο κερδοφόρα. Είναι λογικό να αντιμετωπίζουμε την εικόνα ως καταναλωτές και όχι ως μίστες. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να το δούμε. Οι εξουσίες χρησιμοποιούν τις εικόνες για να ελέγξουν τα πλήθη. Θα έλεγα ότι η περιπλάνηση του βλέμματος πια έχει γίνει μια βιντεοσκοπική λήψη χωρίς έκπληξη. Ερχόμενος, ας πούμε, κάποιος στη Μυτιλίνη, τα έχει δει όλα. Ως τουρίστας, τα έχει δει όλα μέσα από το ίντερνετ, τα έχει δει μέσα από εκπομπές, περιοδικά, εφημερίδες. Το μηχανικό μάτι θα αντικαταστήσει το ανθρώπινο μόνο μέσα από την καρδιά και το μυαλό ενός ποιητή. Σε αυτή εδώ τη φωτογραφία βλέπουμε τον Άι Ουέιουέι, έναν Κορεάτη ακτιβιστή που ήρθε εδώ στη Μυτιλίνη πρόσφατα. Το βλέπουμε εξαπλωμένο στην παραλία, σε μια από τις παραλίες της Μυτιλίνης, θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα έχει σχέση με μια άλλη εικόνα που έχουμε δει προηγουμένως. Το πρόβλημα είναι τι βλέπουμε εμείς χωρίς το κείμενο, χωρίς την αξιολόγηση του κειμένου. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι κοιμισμένος στην παραλία, μπορεί να είναι λιπόθυμος, μπορεί να είναι νεκρός, μπορεί να παίζει, να σκηνοθετεί τον εαυτό του, χιλιάδες πράγματα. Εδώ είναι μια εικόνα που πολύ κλάψαμε μέσα από αυτήν, εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, παρουσιάζοντας το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αλλά χωρίς αυτή τη λεζάντα από κάτω,
δεν θα ξέραμε αν αυτό το παιδί μπορεί να κοιμάται, να παίζει στην παραλία ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα να σας δείξω την εικόνα αυτού του παιδιού, το οποίο είναι ανάμεσα σε δύο τάφους. Πριν από 3 περίπου χρόνια στο ίντερνετ κυκλοφόρησε ευρέως αυτή η φωτογραφία. Την είδαν εκατομμύρια θεατές. Συγκινηθήκανε απίστευτα, γράφοντας απίστευτα σχόλια. Κάποια στιγμή αναγκάστηκε ο φωτογράφος, ένας Ισραηλινός φωτογράφος, να βγει και να πει ότι ξέρετε κάτι. Αυτή είναι μια φωτογραφία σκηνοθετημένη, είναι ένα project που κάνω. Πήρα ένα παιδί και το έβαλα ανάμεσα σε δύο τάφους των γονιών του. Ήταν ένα σκηνικό το οποίο έφτιαξα εγώ ο ίδιος. Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει η εικόνα. Θα πρέπει να μοιηθούμε μες την εικόνα, αν θέλουμε να έχουμε μια συγκίνηση που να απορρέει από το ίδιο της το σώμα. Με τη φωτογραφία ανοίγεις ένα διάλογο με τη ζωή. Δεν μπορείς να μείνεις απαθής σε τίποτα. Εδώ στη Μυτιλήνη είσαστε μάρτυρες μιας αιματηρής μετανάστευσης. Ο πρόσφυγας είναι ξεριζωμένος. Είτε είναι σε προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, η προσφυγιά σημαίνει ξεριζωμό. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν ανθρώπους να βρουν ξανά την καρδιά τους, γιατί φεύγοντας από τα σπίτια τους, χάσανε την καρδιά τους. Η πιο γλυκιά καρδιά είναι, η πιο γλυκιά πατρίδα μάλλον είναι η καρδιά, έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Ρασούλης. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθά αυτή η καθημερινή πλημμύρα φωτογραφιών, αυτή η υπερπαραγωγή, να τρως πίτσα βλέποντας τους πνιγμένους. Η τέχνη βοηθά, αργά, όχι γρήγορα πατώντας ένα κουμπί. Και όταν ενεργήσει και επιδράσει κοινωνικά, αλλάζει την αντίληψη για τον κόσμο και όχι τον ίδιο τον κόσμο. Θα σας έλεγα κάτι που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Ως άνθρωποι, αλλά και ως λαοί, στεκόμαστε αμήχανοι και σαστισμένοι μπροστά στο ερώτημα από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε, είμαστε αμήχανοι. Θα έλεγα ότι δεν το αξιοποιήσαμε αυτό το ερώτημα. Δεν το αποδεχθήκαμε καν ως γενέθλιο και αναπάντητο ερώτημα της ύπαρξός μας και κινητήρια δύναμή του. Έτσι βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή διάφοροι επίδοξοι μεσσίες παντός αναστήματος, οι οποίοι φοράνε το μανδύα ηρών με σκέψεις πολλές φορές πιο δύσκολες, πιο καταστροφικές από τις πυρηνικές ενέργειες, για να πάρουν την βούλα από τον ουρανό, τη δύναμη από το πλήθος και να χτίσουν νέες φυλακές. Αυτό βέβαια, θα μου πείτε, η ιστορία δαγκώνει την ουρά της συνέχεια. Αυτό γίνεται μια ζωή. Εμείς όμως πρέπει να προσπαθήσουμε. Η Καμπούλ, το Παρίσι, η Δαμασκός και οι Βρυξέλλες είναι ο στόχος ενός ελεύθερου σκοπευτή που πιστεύει ότι ο Θεός είναι μαζί του και οι άνθρωποι μακριά του. God bless us από τη μία μεριά, ο Αλλάχ είναι μεγάλος από την άλλη και ο άνθρωπος τυλίγεται σε μια κόλλα κοράνη και ισοζύγια και η ψυχή του πουλιέται στο παζάρι. Δυστυχώς το πολύ τρώει το λίγο, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και η αλυσίδα είναι αδιάσπαστη. Η αλυσίδα, τα δεσμά του ανθρώπου. Στο διαδίκτυο των μεγάλων συγκινήσεων ο αλγόριθμος μένει ακόμη μυστικός και απόρριτος. Η ιστορία σκανάρεται ξανά και ξανά και όλο τα ίδια χιόνια στην οθόνη. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας δείξω ένα βίντεο το οποίο ήταν αφιερωμένο στον μεγάλο ποιητή, τον Οδυσσέα Λύτη, ο οποίος είναι από εδώ, από τη Λέσβο, η καταγωγή του, έχει ζήσει και αρκετό καιρό εδώ και θα έλεγα ότι το νησί σας έχει μια μεγάλη ποιητική παράδοση,
με σημαντικούς ποιητές, Σαπφό, Αλκαίο και άλλους σημαντικούς ποιητές. Το έχω επισκεφθεί αρκετές φορές. Ο λόγος που το έχω επισκεφθεί πέρα από αυτό είναι και η μοναδική του ομορφιά και θα ήθελα να παρακολουθήσουμε λίγο αυτό το βίντεο. Το μόνο πράγμα που παίρνει μαζί του πεθαίνοντας ο άνθρωπος είναι το μικρό εκείνο μέρος της περιουσίας του που ίσα ίσα δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλο. Κάτι λίγες αισθήσεις ή στιγμές. Δύο-τρεις νότες κυμάτων. Την ώρα που το μαλλί το παίρνει ο αέρας με τα γλυκά ψιθυρίσματα μέσα στο σκοτάδι. Ο λίγες μέντες από δύο κοντά-κοντά βαλμένες ανάσες. Ένα τραγούδι βαρύθιμο σαν βράχος μαύρος. Και το δάκρυ της μιας φοράς, το για πάντοτε. Όλα όσα, με άλλα λόγια, κάνουν την αληθινή του φωτογραφία, την καταδικασμένη να χαθεί και να μην επαναληφθεί ποτέ. Η τέχνη δεν δίνει απαντήσεις, γεννά ερωτήματα. Όμως αν αποδεχθούμε αυτά τα ερωτήματα, καταλήξουν στον κατάλληλο αποδέχτη, μπορεί να αλλάξει η αντίληψη και η στάση για τη ζωή. Την αληθινή φωτογραφία του καθενός μας θα πρέπει να την αναζητήσουμε εμείς. Φτιάχνεται κομμάτι-κομμάτι στη διάρκεια της μικρής μας ζωής. Και είναι χρέος μας αυτή τη φωτογραφία, την φωτογραφία της ζωής μας, να την αναζητήσουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ.